Εγώ γενικά με τα πολλά λόγια δεν είμαι καλή. Όμως αυτό που θέλω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό από πλευράς των εθελοντών, σαμαριτών, διασωστών αυτού του τμήματος, είναι ότι πραγματικά αυτή η μέρα σήμερα είναι πολύ μεγάλη για μας, γιατί όλοι εμείς που επιχειρούμε σε δύσκολες συνθήκες γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει να είμαστε τουλάχιστον ασφαλείς. Θα ήταν μεγάλη παράληψη από πλευράς μας να μην ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους που εντελώς, μάλλον με μεγάλη προσφορά και εντελώς αυτολοκερδώς, βοήθησαν για την απόκτηση αυτού του οχήματος. Το σημαντικότερο ευχαριστώ από δικής μου πλευράς, σαν υπεύθυνη του Σώματος Σαμαριτών Διασωστών, του τοπικού τμήματος, είναι οι εθελοντές που καταρτίζουν αυτή την ομάδα. Το δεύτερο σημαντικό ευχαριστώ είναι όλα τα διοικητικά συμβούλια που έχουν υπάρξει μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή η προσπάθεια είναι σε βάθος χρόνου. Άρα έχουν προσπαθήσει όλοι μαζί και θα ήταν παράληψη να μην το πούμε, το είπε και ο πρόεδρός μας νωρίτερα. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Πέραν των χορηγών που τους ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε ιδιαίτερως, πέραν της εκδήλωσης που επίσης είμαστε ευγνώμονες για αυτήν και τον κόσμο που μας στήριξε, χρειάζεται να πούμε ότι οι εθελοντές αμαρίτες, οι εκπαιδευτές του τμήματος και όχι μόνο του τμήματος, αλλά και όλες τις Κρήτες που μας έχουν βοηθήσει, πραγματοποιούμε κάποια σεμινάρια πολιτών. Αυτά τα σεμινάρια πολιτών αφήνουν ένα πολύ μικρό ποσό στο τμήμα που αυτό έχει μαζευτεί σε βάθος χρόνων και μαζί με όλα τα υπόλοιπα καταφέραμε σήμερα να αποκτήσουμε αυτό το όχημα. Άρα, εγώ από πλευράς μου, με συγχωρείτε, οφείλω να ευχαριστήσω αυτούς τους εκπαιδευτές από όλη την Κρήτη, από τις Μοίρες, από το Ηράκλειο, από την Ιεράπετρα, από το Ρέθινο, που κατά καιρούς μας έχουν βοηθήσει και έχουν έρθει εδώ για να κάνουν αυτές τις εκπαιδεύσεις και να μπορέσουμε να μαζέψουμε αυτά τα χρήματα που ήταν το σημαντικότερο κεφάλαιο. Και βεβαίως τον εκπαιδευτή του τμήματός μας. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστούμε και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες για αυτή τη μέρα σήμερα. Να είστε καλά.